UNICEF is happy and proud to sign today. Η UNICEF είναι ευτυχής και περήφανη για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας με το Δήμο Ηρακλείου. Υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου και τις προσπάθειες όλης της ομάδας, θα διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί θα λάβει ενισχυμένες υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Η πρόθεση των δικαιωμάτων του παιδιού είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η UNICEF θα προτεραιοποιήσει ό,τι συμφωνήσαμε σήμερα, ενώ όσα σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε από κοινού θα διαχυθούν σε όλους τους Δήμους. Θα είναι μια εξαιρετική συνεργασία που θα αναδείξει πως οι Δήμοι μπορούν να προωθήσουν και να προστατεύσουν τα δικαιώματα κάθε παιδιού στην κοινωνία. Υποδεχόμαστε σήμερα εδώ τον κύριο Χαλίλ, εκπρόσωπο της UNICEF, και έχοντας πλέον μόλις υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με την UNICEF για θέματα που αφορούν στην αποτροπή της βίας ενάντια στα παιδιά, αλλά και της έμφυλης βίας και γενικότερα της φροντίδας για τα παιδιά και για τις ευπαθείς ομάδες. Αυτό το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής κυρίως έχει να κάνει με συμβουλευτική, με υποστήριξη και με συνέργειες τις οποίες μπορούμε να έχουμε στο μέλλον, και με δεδομένη την ευαισθησία που έχουμε εδώ στο Δήμο Ηρακλείου στα θέματα αυτά, αλλά θα έλεγα και μία πρωτοπορία σε επίπεδο τοπικό σε ό,τι αφορά τις δομές για την φροντίδα, που αποτελούν βεβαίως πάντα και ένα διαρκές στοίχημα, έτσι ώστε και η απόδοσή τους να μεγιστοποιηθεί και να έχουμε τελικά το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Με αυτά τα δεδομένα, η συνεργασία μας με την UNICEF και όντας και ο πρώτος Δήμος στη χώρα, ο οποίος υπογράφει αυτό το σύμφωνο, θεωρούμε ότι θα αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή βάση για μελλοντικές δράσεις. Το ζήτημα αυτό της βίας είναι ένα ζήτημα στο οποίο και ιδιαίτερα της παιδικής αλλά και αυτού που λέμε έμφυλης βίας, δηλαδή βίας κατά των γυναικών στην πραγματικότητα και ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, είναι ένα ζήτημα στο οποίο η κοινωνία ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο. Αυτό το διαπιστώνουμε, αλλά η ευαισθητοποίηση από μόνη της δεν αρκεί, όμως είναι μια πολύ καλή αφετηρία για να αποδώσουν προσπάθειες που θα γίνουν με δομημένο τρόπο, και νομίζω ότι στην κατεύθυνση αυτή κινούμαστε σωστά.